Βρισκόμαστε στο ΕΑΚ Χανίων, το γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί η γυναική ομάδα μπάσκετ του Όμιλου Αντισφαίρεσης Χανίων, η ΑΡΠΛΑΣ, για τα παιχνίδια της στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδος. Μια πορεία εξαιρετική μέχρι τώρα, αφού βρίσκεται στην δεύτερη θέση, έχοντας μόλις 2 ήττες στο πρωτάθλημα. Μια δουλειά η οποία γίνεται τόσο εδώ, όσο και στο γήπεδο του Κλαδισσού. Τα κορίτσια του Όμιλου Αντισφαίρεσης Χανίων, τα οποία ξεκίνησαν με τις καλύτερες των προϋποθέσεων και μάλιστα με την πορεία τους μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να κερδίσουν και το κοινό των Χανίων. Ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει βγει μέσα από πολλή δουλειά και με αρκετό κόσμο ο οποίος δουλεύει πίσω από τα κορίτσια για να μπορούν να βρίσκονται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ποιοι είναι όμως όλοι αυτοί? Ένας από τους ανθρώπους και ίσως και ο αρχιτέκτονας ομάδας, ο προπονητής, ο Σταύρος Ονανάκος, τον οποίο τον έχουμε εδώ μαζί μας. Coach, η ομάδα κάνει μια εκπληκτική πορεία, είναι η αλήθεια. Αυτό αποδεικνύει και η δεύτερη θέση την οποία έχει μέχρι τώρα. Η ομάδα η οποία ξεκίνησε, αλλά δεν ξέρω αν φανταζόσασταν ποτέ ότι φτάνοντας τέλος του 19 θα έχει αυτή τη θέση. Να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν το φανταζόμουν. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που το πιστεύαμε αυτό. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι πολύ αργά. Καταλάβαμε ότι είμαστε στην Α1, 1η Αυγούστου, που πήραμε την οριστική απόφαση ότι θα συμμετάσχουμε στο πρωτάθλημα αυτό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό και έναν προγραμματισμό για την ομάδα να πρωταγωνιστεί στην Α2. Νομίζω το πιο βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η πάρα πολύ δουλειά στο γήπεδο και κυρίως το ότι είχαμε υπομονή στις επιλογές μας και στον τρόπο με τον οποίο βαστίσουμε την ομάδα. Η ομάδα μετά το αρχικό στοιχείο του ευνηδιασμού ξεκίνησαν οι περισσότεροι να την υπολογίζουν. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο οποίος σχεδόν για 38 λεπτά σας έπαιξε pressing σε όλο το γήπεδο. Έγινε πιο δύσκολο το έργο σας στην πορεία από το ξεκίνημα? Όχι, δεν νομίζω ότι προς την καθημερινότητά μας δεν άλλαξε κάτι. Εμείς κάθε εβδομάδα αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι σαν να παίζουμε με τον πρώτο, είτε παίζουμε με τον πρώτο είτε παίζουμε με τον τελευταίο. Η ομάδα γίνεται κάθε εβδομάδα όλο και καλύτερη. Γιατί όπως γνωρίζετε, είμαστε καινούργοι όλοι μεταξύ μας. Αρχίζουμε, βρίσκουμε αυτοματισμούς. Αρχίζουν οι παίκτες να αντιλαμβάνουν όλο και καλύτερα τη φιλοσοφία μου και το πώς θέλω να παίζουμε. Και αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, ο πρώτος στόχος ήταν η παραμονή. Από ό,τι φαίνεται, η ομάδα απέχει πάρα πολύ από το να κινδυνεύσει. Αναπροσαρμόζουμε λίγο για τα πλάνα, κοιτάζουμε και το κάτι παραπάνω πλέον. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να σωθούμε. Και από εκεί και πέρα, όσες περισσότερες νίκες μπορούμε να κάνουμε, θα πάρουμε όσο δυνατό καλύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Εκτός όμως από τον Σταύρο Ρανάκο, στο τεχνικό επιτελείο ανήκει και ο Στάθης Τσιάντης, ο οποίος ήρθε με τελευταίες ημέρες, θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, έχει γίνει ήδη ένα με την ομάδα και θα θέλαμε να μας πεις, Στάθη, πώς σου φαίνονται οι πρώτες σου ουσιαστικά εβδομάδες στα Χανιά. Οι πρώτες μου εβδομάδες ήταν καταπληκτικές. Νομίζω ότι ήρθα σε ένα καλό σημείο για την ομάδα που είχε βρει ρυθμό, momentum και νίκες η μία μετά την άλλη. Αντιμετωπίστηκα πάρα πολύ καλά και από τη διοίκηση και από τις παίχτριες και φυσικά από τον coach και μπήκα πολύ άμεσα στο κλίμα της ομάδας. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί τον νερό της ηλικίας σου, γνωρίζεις πολύ καλά το γυναικείο μπάσκετ γενικότερα, έχει ασχοληθεί. Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία βρήκες και δεν περίμενες να βρεις εδώ στα Χανιά. Δεν είναι κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Το μόνο που βρήκα πάρα πολύ διαφορετικό είναι η αντιμετώπιση της διοίκησης. Η αντιμετώπιση της διοίκησης είναι πρωτόγνωρη για μένα. Πριν καν ζητήσουμε κάτι, το έχουμε. Δηλαδή, ο κύριος Τσουγκράκης και ο κύριος Μιχαηλάκης μας καλύπτουν τα πάντα. Αυτό που ήξερα ότι θα βρω είναι το πώς κάνει ο coach την προπόνησή του, πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Είχα μια εικόνα από όλα αυτά και ήμουν προετοιμασμένος, αλλά ως προς τη διοίκηση σίγουρα δεν είχα αυτή την εικόνα. Από εκεί και πέρα η ομάδα, μιας και είναι μια ομάδα που αγωνίζεται εντός νησιού, έχει αρκετά παιχνίδια εκτός έδρας, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει έξτρα κούραση και υπάρχει βέβαια και ο παράγοντας ότι θα πρέπει να ταξιδεύει αυθημερών. Πόσο πιο δύσκολο κάνει το έργο σας αυτό? Δύσκολο. Δύσκολο δεν είναι τίποτα. Όταν έχεις αυτές τις παίχτριες, δεν είναι τίποτα δύσκολο.
το αντιμετωπίζουν όλο αυτό χωρίς να βαρυγκωμούν. Είναι το κλίμα μεταξύ τους που τις βοηθάει σε αυτό. Το πλοίο, ας πούμε, είναι μια ευκαιρία για αυτές να τα πούνε, γιατί έχουν αυτό το δέσιμο μεταξύ τους. Θα ήταν βέβαιως καλύτερο να ταξιδεύαμε το βράδυ, να διανυκτερεύαμε στις πόλεις στις οποίες παίζουμε, αλλά και πάλι το καλύπτουν τα κορίτσια από μόνα τους. Έχουν τρομερό δέσιμο μεταξύ τους και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία κάνουν την ομάδα να ξεχωρίζει. Το δέσιμό τους, ξένες Ελληνίδες είναι ένα. Βγαίνουν μαζί, τρώνε μαζί. Είναι η διαφορά που κάνει στο πρωτάθλημα. Είναι το δέσιμό τους. Εκτός όμως από τις τεχνικές οδηγίες, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν για την ευελιξία των κοριτσιών και όχι μόνο. Ένας από αυτούς, ο φυσιοθεραπευτής, ο Άρης Αδαμανάκης. Άρη, πόσο διαφορετική είναι η φετινή χρονιά, μιας και σε πολλά χρόνια μαζί με τα κορίτσια και νομίζω ότι όλα δουλεύουν σε ένα επαγγελματικό πρότυπο φέτος, πολύ διαφορετικό. Καμία σχέση με τις άλλες χρονιές. Έχουμε ξαναζήσει την εμπειρία στην Α1 πριν πολλά χρόνια, απλά δεν προλάβαμε να τη χορτάσουμε. Πήκαμε και πριν το καταλάβουμε σταματήσανε. Φέτος και με τον καινούργιο προπονητή έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα. Δουλεύουμε σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε πολλές ώρες με τις παίχτριες, να μιλάμε συνεχώς στα τηλέφωνα με τους προπονητές. Και βγαίνει παραπάνω δουλειά, ωραία δουλειά βέβαια, αλλά εντάξει, πρέπει να τρέχουμε συνεχώς. Ποια ακριβώς είναι η δουλειά του ενός φυσιοθεραπευτή σε μια ομάδα? Οι πιο πολλοί πιστεύουν ότι είναι να διορθώσεις, να φτιάξεις ένα τραυματισμό. Αλλά το κυριότερο που πρέπει να προσέχουμε είναι η πρόληψη. Είναι να προλάβουμε μια παίχτρια πριν τραυματιστεί. Γι' αυτό το λόγο και στην πρώτη προπόνηση, πρώτη συνάντηση της προετοιμασίας, λέω στα κορίτσια, θα μου λέτε το πρόβλημά σας πριν υπάρξει. Με το που νιώσετε ενόχληση, μου το λέτε. Αν υπάρξει ο τραυματισμός, είμαστε πίσω. Αργήσαμε. Από εκεί πέρα, βλέποντας την ομάδα τα προηγούμενα χρόνια και αυτή, πιστεύεις ότι μπορεί να έχει μια συνέχεια και να καθιερωθεί? Είδαμε ότι η χρονιά φέτος είναι πάρα πάρα πολύ καλή γενικότερα. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να το σκαλοπάτι για τη συνέχεια? Θεωρώ ότι με τη φετινή προσπάθεια και οργάνωση που υπάρχει, ναι, η ομάδα πάει για να μείνει πολλά χρόνια σε αυτήν την κατηγορία. Το είδαμε και φέτος που, αν και θεωρητικά ξεκινήσαμε για να απλά να σωθούμε, κάνουν μια πάρα πολύ καλή πορεία τα κορίτσια. Οπότε ναι, θεωρώ ότι πρέπει να μείνει και μπορεί να μείνει στην κατηγορία για πολύ καιρό. Από τον φυσιοθεραπευτή, τον Άρη Αδαμανάκη, στον γυμναστή, τον άνθρωπο που ουσιαστικά βγάζει εντός αγωγικών το λάδι στα κορίτσια, όμως από ό,τι φαίνεται έχει αποτελέσματα. Λευτέρη, μια διαφορετική χρονιά φέτος. Τα κορίτσια βρίσκονται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πόσο διαφορετική είναι αυτή, η διαρώτηση με τον Άρη βέβαια, από τις προηγούμενες χρονιές? Εντάξει, φέτος σίγουρα είναι πολύ διαφορετική η χρονιά από τις υπόλοιπες που είχα ζήσει κι εγώ σαν προπονητής ή γενικά μέσα στο σύλλογο εδώ πέρα. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που αποδέχτηκα αμέσως την πρόσκληση που μου έκανε ο κότσος Σταύρος Ανανάκος το καλοκαίρι. Ξέροντας πλέον ότι θα είμαστε στην Α1, μετά δηλαδή που μάθαμε ότι θα είμαστε στην Α1, σίγουρα η ομάδα λειτουργεί πολύ πιο επαγγελματικά, πολύ πιο οργανωμένα. Οι προπονήσεις που γίνονται είναι πολύ έτσι πιο καλές, με περισσότερη συμμετοχή από ό,τι είχα συνηθίσει και εγώ τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας το τεχνικό team να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την ομάδα, τα κορίτσια έτσι να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται μέσα στο γήπεδο. Τα ταξίδια αποτελούν τροχοπέδι για μια ομάδα η οποία βρίσκεται εκτός Αθήνας. Είναι πολύ περισσότερα σίγουρα από τις ομάδες. Πόσο πολύ επηρεάζεται η δική σας δουλειά αυτό? Εντάξει, σίγουρα ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Που άλλες ομάδες συνήθως δεν έχουν, ειδικά όταν παίζουν εντός Αθηνών. Εμείς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα κορίτσια δεν πρέπει να επιβαρυνθούν περισσότερο σε κάποιες προπονήσεις όταν έχουμε ειδικά ταξίδι εκτός έδρας. Μάλλον όταν έχουμε ταξίδι. Και επίσης να προσέχουμε τη διατροφή, να κοιμούνται σωστά, να τρέφονται σωστά και όταν πάμε στην Αθήνα πριν τα παιχνίδια. Και μετά στην επιστροφή πάλι να έχουμε όσο μπορούμε ένα καλύτερο ταξίδι, μια καλύτερη αποθεραπεία την επόμενη εβδομάδα μετά το παιχνίδι δηλαδή, να μπορούμε σιγά σιγά να τις βάλουμε πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Οπότε σίγουρα το κοιτάμε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι, γιατί δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια της επιβάρυνσης ώστε να μην μας βγει κάποιος τραυματισμός. Βέβαια, το γεγονός ότι έκανε διπλές προπονήσεις αρκετές φορές και το γεγονός ότι δεν υπάρχει τραυματισμός μυϊκός μέχρι τώρα τουλάχιστον, πάνω απ' ότι και τα κορίτσια θα λέγαμε ότι τηρούν ευλαβικά το πρόγραμμα που τους δίνεται. Σίγουρα, βέβαια και έχουν και οι αθλήτες που επέλεξε ο coach να στελεχώσουν την ομάδα έχουν πολύ καλό αθλητικό υπόβαθρο, οπότε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να χτίσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Κάναμε μια, θα έλεγα, πιο σύντομη προετοιμασία, η οποία μας έχει βγει αρκετά καλά μέσα στα, τώρα στη χρονιά, μέχρι, τα, μέχρι τα, αυτά τα παιχνίδια που έχουμε δώσει. Και πιστεύω, ευελπιστώ ότι και με τις πρωινές προπονήσεις που γίνονται, κάνουμε τις πρωινές προπονήσεις όταν παίζουμε εντός έδρας και δύο προπονήσεις όταν παίζουμε εκτός έδρας, γιατί έχουμε και το ταξίδι, έχουν βοηθήσει τα μέγιστα ώστε τα κορίτσια να κρατιούνται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο στο αθλητικό κομμάτι. Ο Αχιαρ Πλάς, Κάο Μελισσίων, 76-57. Ο Αχιαρ Πλάς θα κάνει Χριστούγεννα στην δεύτερη θέση βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα τέλειωσε και με τη 10η αγωνιστική. Βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 8 νίκες και 2 ήττες. Μία από τις ακρογωνιώς λίθους, θα λέγαμε, της ομάδας, η Φρόσο Δημητρουλάκη τα προηγούμενα χρόνια. Και θέλουμε να τη ρωτήσουμε, βέβαια, αν πίστευες ποτέ στο ξεκίνημα της χρονιάς ότι η ομάδα θα έφτανε μέχρι εδώ πέρα σήμερα. Όχι. Ότι θα πηγαίναμε τόσο καλά όταν ξεκινούσαμε το καλοκαίρι, είχαμε το άγχος του πρωτάρι. Όσο περνούσε όμως το χρονικό διάστημα και δουλεύαμε ο καιρός και δουλεύαμε μέσα στο γήπεδο, φαινότανε ότι πατάμε καλά και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ήμουν σίγουρη ότι τα αποτελέσματα θα ήταν μόνο θετικά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αρκετές παίκτες έχουν βγει από τα χέρια σου. Πόσο σημαντικό είναι που βλέπεις ότι η ομάδα πέρα δεν στέκεται μόνο σε Αμερικανίδες μεγάλες, αλλά έχει και μια συνέχεια με αρκετές μικρές. Φυσικά είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί από το 93-94 που ξεκίνησα το σωματείο, που δεν υπήρχε καν γυναικείο τότε που το ξεκίνησα εγώ, το να είναι η ομάδα τώρα στην Α1, νιώθω περηφάνεια και νιώθω και δικαίωση για ό,τι δουλειά έχουμε κάνει και όλοι, αλλά εγώ ειδικά ένα περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά. Νομίζω ότι είσαι αυτή που μπορεί να μας απαντήσει στην επόμενη και κρίσιμη ερώτηση. Επειδή τα έχεις περάσει, μπορεί να έχει διάρκεια αυτή η προσπάθεια και η παρουσία της ομάδας στην Α1 για πολλά χρόνια? Εξαρτάται από μας. Εάν το πλάνο που θα βάλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε είναι όπως το μοντέλο που έχουμε τώρα, το να βάλουμε και μικρή ηλικιακά ομάδα, με κάποια παιδιά δικά μας τα οποία βοηθάνε στο κομμάτι της προπόνησης και παίρνουν και χρόνο συμμετοχής, νομίζω ότι όλα θα πάνε κατευθείαν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά αν κάνεις focus στο στόχο σου, μπορείς να το καταφέρεις. Είναι και μια δικαίωση για τη Φρόσο Δημητρουλάκη? Απόλυτα. Απόλυτα. Και το θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο στα Χανιά, γιατί πλέον όταν περπατάω έξω στον δρόμο, με σταματάνε, με χαιρετάνε, μου δίνουν συγχαρητήρια για την ομάδα, μου λένε μπράβο, είμαστε κοντά. Και το χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά, γιατί είναι μια ολόκληρη ζωή δουλειά. Ένας ακόμη από τους ανθρώπους γενικότερα, ο οποίος τρέχει πίσω από αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα στο παρκέ, ο Στέλιος Δερμιτζάκης. Θα θέλαμε να σας πούμε, αν είστε ικανοποιημένος αρχικά από το γεγονός ότι η ομάδα τερματίζει τη δεύτερη θέση με το τέλος της ημερολογιακής χρονιάς 2019, και πόσο δύσκολο τελικά ήταν αυτό το εγχείρημα φέτος, αφού τελευταία στιγμή η ομάδα αγωνίζει την Α1. Σίγουρα δεν μπορούμε παρά να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έγινε μια προσπάθεια στην τελευταία στιγμή, αφού μπήκαμε στην Α1 έτσι όπως μπήκαμε. Ευτυχώς αρκετοί άνθρωποι μαζί και ο προπονητής τρέξαμε και οργανώσαμε όσο το δυνατόν καλύτερα την ομάδα. Πάρα πολλοί χορηγοί, πόλοι, επιχειρηματίες των Χανίων μας βοήθησαν και μας στήριξαν. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν είναι αυτό που περιμέναμε, αλλά μέσα στο γήπεδο αποδεικνύουμε ότι μάλλον αυτή η θέση μας αξίζει. Τρώγοντας λένε έρχεται η όρεξη. Έχει όρεξη ο ΑΧ? Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, και τα δικά μας παιδιά, να τα βοηθήσουμε να εξελιχθούν. Τώρα όρεξη σίγουρα. Έχουμε όρεξη για κάτι καλύτερο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει, γιατί χρειάζονται πολλά πράγματα ούτως ή άλλως για το βήμα παραπάνω. Η ομάδα τερμάτισε στην δεύτερη θέση όσον αφορά τουλάχιστον μετά από 10 αγώνες για το έτος. Μιλήσαμε με τον προπονητή, μιλήσαμε και όλοι είχαν να μιλήσουν με τα καλύτερα λόγια για τη διοίκηση και την προσπάθεια η οποία γίνεται. Δύο λόγια για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα και αν όταν ξεκινούσατε πιστεύατε ότι η ομάδα θα είναι στη δεύτερη θέση τελειώνοντας το πρώτη δεκάδα αγώνων. Επειδή παρακολούθησα την πορεία της ομάδας όλο το καλοκαίρι και μπήκαμε στην Α1 και άλλαξε τελείως ο σχεδιασμός μας, βλέποντας τον coach και βλέποντας τις τρεις ξένες παίκτες και τις πρώτες προπονήσεις, μέσα μου είχα ελπίδα ότι θα είμαστε στην τετράδα.
Είμαστε στη δεύτερη θέση. Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Έχουμε όμως μια καλή αφετηρία και πιστεύω ότι με το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα και το καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ διοίκησης και ομάδας, ότι θα είμαστε στην τετράδα. Εσείς έχετε κάνει το χρέος σας μέχρι τώρα όσον αφορά περιμένετε και βοήθεια. Ο Πύχης ανέβηκε πάρα πολύ και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα πρέπει να βοηθήσει και ο Χανιώτικος κόσμος. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά στο γήπεδο έρχονται λένε και περισσότεροι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι ευχαριστημένος γιατί έχουμε την καλύτερη παρουσία θεατών σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά η ομάδα μας τραβάει κόσμο και τον θέλουμε δίπλα μας. Εκείνος που θέλουμε όμως πιο πολύ δίπλα μας από τον κόσμο που είναι ο έκτος παίχτης είναι τους θεσμικούς παράγοντες του τόπου. Επίσης η ομάδα έχει πάρα πολύ Γαλλίες, όπως είπαμε, Αμερικανίδες. Παρόλα αυτά βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια ότι και οι μικρές της ομάδας ανταποκρίνονται σε όλο αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συνέχεια από τα μικρότερα τμήματα? Είναι πολύ καλό διότι ο coach που προπονεί την πρώτη ομάδα προπονεί και τις νεάνιδες. Και αυτό φαίνεται διότι αυτή τη στιγμή έχουμε 3 με 4 νεάνιδες που μπορούν να παίξουν άνετα στην πρώτη ομάδα έστω και 8-7 λεπτά. Είναι μια τρομερή εμπειρία και είναι στην πράξη ο καλύτερος συνδυασμός θεωρίας και αγωνιστικού φρονήματος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις νεάνιδες και πιστεύω ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στον τόπο μας θα πάμε πολύ καλά. Τελευταία ερώτηση. Μπορεί να έχει διάρκεια αυτή η προσπάθεια του Άχιερ Πλάς? Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όσον αφορά εμένα, τον έφορο και μερικούς λίγους ανθρώπους, είμαστε διατεθειμένοι να το πάμε όσο μπορούμε παραπέρα. Αλλά θέλουμε το λαό, το Χανιώτικο δίπλα μας.